Βασίλης Θανάσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζόμενων του Παπαγεωργίου. Είμαστε αυτοί για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το μέτρο πριν κάποιες μέρες σε αυτό το νοσοκομείο που ο κύριος Γεωργιάδης είτε ως ρημαγδός και στεκόταν πάνω από τους χειρουργημένους, λέγοντάς ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία το να παίρνει χρήματα από το λαό. Τι έχουμε να πούμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η εμπορευματοποίηση και η απογείωσή της προωθεί η κυβέρνηση, που πατάει βέβαια και στις παλιές αποφάσεις. Τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν πρόκειται να μειωθεί καμιά λίστα, γιατί στόχος τους δεν είναι να μειώσουν τη λίστα. Στόχος τους είναι να αυξήσουν τα έσοδα των νοσοκομείων και ως ένα βαθμό να αυξήσουν και τα έσοδα κάποιων οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτά. Τι δείχνει η εμπειρία από τα πρώτα χειρουργεία που έχουν γίνει στο Παπαγεωργείο και είναι αρκετός ο αριθμός. Στα πρώτα 14 χειρουργεία λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν στο Παπαγεωργείο, οι 7 ασθενείς εξετάστηκαν μόλις το Μάρτιο. 2 εξετάστηκαν τον προηγούμενο μήνα και ένα μόνο περιστατικό φαίνεται ότι εξετάστηκε για πρώτη φορά το 20. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά τα περιστατικά δεν ήταν ούτε στη λίστα, αλλά μόνο κριτήριο ήταν το ποιος θα έχει χρήματα για να τα δώσει για να μπορέσει να χειρουργηθεί. Εμείς από την πρώτη στιγμή και ως σωματεία ταχθήκαμε ενάντια σε αυτή την πολιτική που λέει η εμπορευματοποίηση της υγείας, στην οποία καλείται ο λαός να βάλει το χέρι στη τσέπη. Γι' αυτό πάγιο έτοιμά μας είναι το αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας.